Ο Ντβάλι έχει καλύτερη θέση για να απομακρύνει. Επαναφέρει ο Νίκολιτς. Ο Γκομής γύριζε στην περιοχή και σημείωσε το 1-0. Ο Άρης προηγείται στο 23ο λεπτό. Στην πρώτη μεγάλη του ευκαιρία, ο Γιάννη Γκομής βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας του Αποέλ. Και με ένα δυνατό σουτ, η παλιά που γίνεται από τον Νίκολιτς βάζει το σώμα με τρόπο που να μην μπορεί ο Ντβάλι να έχει πρόσβαση στην μπάλα. Ο Γκομής και σημειώνει το γκολ. 1-0 λοιπόν. Να δώσει κάτι ή δεν είχε εικόνα πρωτοβουλία. Να δούμε τώρα τον Μαγιαπέλα να βγαίνει απέναντι από τον Μπέλετς και να έχει μεγάλη ευκαιρία. Αποκρούει ο τερματοφύλακας του Αποέλ. Ο Μπέλετς με σωστή τοποθέτηση και πατώντας τα δυο του πόδια έμεινε όρθιος. Ακολούθως να ρίφασε εδώ. Ο Καζού για τον Μπέξον. Ο Καζού το πλασέ μεγάλη επέμβαση. Ο Μπέλετς δεύτερη του στον αγώνα. Στερεί από τον Άρη. Δεύτερο γκολ. Απλώνει το αριστερό χέρι και βγάζει τον γκολ. Κάνει αυτή τη μεγάλη επέμβαση. Μαρκίνιος. Μπήκε στην περιοχή και απέναντι του τον Γιαγκό. Τον απέφυγε ο Μαρκίνιος. Γύρισε την μπάλα προς τα πίσω. Έπεσε ο Βανά. Και ενώ προηγήθηκε τον γκολ και δύο μεγάλες ευκαιρίες του Άρη, που βγαίνει με πολύ καλή προϋπόθεση με τον Σάβο, να γυρίζει τον Γκομής, τον Μπέλετς, τον Μαγιαπέλα. 2-0. Στο 32ο λεπτό. Ο Μαγιαπέλα δίνει πολύ μεγάλο προβάδισμα στον Άρη. Ο Αλεξέης Πιλεύσκη έφυγε από τον πάγκο για να γίνει ένα με τους παίκτες του και να πανηγυρίζουν. Σημειώνει το 2-0. Εδώ ξανά ο Σάβο κάνει την δουλειά. Ο Γκομής στη συνέχεια. Μπάλα κοντράρει στον Φάλι και καταλήγει στον Μαγιαπέλα που έρχεται για να σημειώσει το 2-0. Δεν πρόλαβε να διώξει την μπάλα. Έρχεται ο Νίκολης να δώσει στήριγμα και ο Σαββό να προτιμήσει να βρει τον Μαγιαπέλα από πολύ κοντά. Δεν σηκώθηκε το Σιμιάκη. Να δούμε τον Φιλιτάια τώρα στην αντεπίθεση. Για το Αποέλ να περνά και να πλασάρει και τον Βανάνα αποκρούει. Να επιχειρήσει σουτ και όχι πλασέ. Η προηγούμενη φάση. Παραγίνει το λάθος και γίνεται το λάθος. Και γίνεται φάουλ, αλλά βγαίνει ο Σαββό στη συνέχεια και ο Πέτροβιτς έχει σφυρίξει τη δεύτερη παράβαση και βγάζει κόκκινη κάρτα στον Πέτροβιτς και βγαίνει κόκκινη κάρτα απευθείας από τον Σάντι Πούτρος. Την κόκκινη κάρτα στον Πέτροβιτς. Μαγιαπέλα δίνοντας ύψος στην μπάλα για να φτάσει προς το μέρος του Γκομής. Ο Νίκολιτς έκανε το σούτ, απέκρουσε ο Μπέλετς. Επιμένει ο Άρης με τον Μαγιαπέλα στην εξωτερική του πλευρά των δικτύων. Κεφαλιά από τον Σεπάκ, σούτ από τον Νίκολιτς. Απόκρουση στη συνέχεια από τον Μπέλετς. Νέο σούτ. Κάνοντας διαχείριση και του χρόνου με το εδώ παραγίνει το λάθος. Προλαβαίνει ο Φιλιτάια. Πέρασε και σημείωσε το 2-1 και ξαναβάζει το Αποέλ στη διεκδίκηση του στόχου του εδώ στο Αλφαμέγα ή τουλάχιστον βαθμολογικού κέρδους. Αν και με 10 παίκτες παραμόνευε εκεί ο Γιώργη Φιλιτάια. Το λάθος που γίνεται το αξιοποιεί ο Φιλιτάια. Το γύρισμα που έγινε πίσω έδειξε ψυχραιμία. Ο Νίκολιτς, ο παίκτης που είχε δώσει την ασίστ στο πρώτο γκολ του Άρη, κάνει το λάθος. Ο Μπέξον, ο Μαγιαπέλα είναι μόνος απέναντι. Θα γυρίσει τώρα την μπάλα, θα φτάσει στον Μαγιαπέλα. Θα δώσει την πάσα ο Σάββο το σουτ. Κοντράρει μπάλα, καταλήγει στον Μπέλετς. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία που δεν αξιοποιήθηκε αυτή από τον Άρη. Πίσω στον Νταλσιό. Στέλνει την παλιά στην περιοχή. Από πολύ κοντά δεν μπορεί να κάνει την κεφαλιά ο Σούσιτς. Μπάλα σκάει μπροστά του και δεν μπορεί να την ακουμπήσει, να τη δώσει όθηση. Ο Μπέξον με το αριστερό, η παλιά στην περιοχή, ο Μουντνόρ γύρισε σούταρε, απέκρουσε ο Μπέλετς, εντυπωσιακή επέμβαση. Παλιά από τον Μπέξον με πλάτη, ο Μουντνόρ καταφέρνει να γυρίσει ανάμεσα σε δύο. Ο Άρης στην επίθεση με τον Μουντνόρ να κάνει ταχύτητα και να υποδέχεται την μπάλα εντός περιοχής. Απέναντι ο Σεμέδο, πέρασε και από τον Μπέλετς η μπάλα. Τώρα μπήκε στην περιοχή ο Σαρφό. Ο Τομανέτη και παλιά, η μπάλα νομίζω χτύπησε στο δοκάρι. Κάθε το δοκάρι του Βανά Άλβες, στερεί από το Αποέλ.